Δεν ήταν ακριβώς. Έγινε βέβαια και μία σύσκεψη τεχνικού καθαρά περιεχομένου, αλλά ξέρετε ότι από την Παρασκευή το μεσημέρι βρέθηκε στο νησί μας ο επικεφαλής καθηγητής, ο κύριος Κίζας, που έχει αναλάβει το γραφείο του τις μελέτες που χρειαζόμαστε για να προχωρήσει η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει για το ΡΕΞ. Έγινε μια τεχνική σύσκεψη και μετά εγώ συναντήθηκα μαζί του την Δευτέρα το μεσημέρι για να μου πει τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά μου εξήγησε τα πάντα. Εμείς θα είμαστε κοντά του, είπα, σε ό,τι χρειαστεί και πιο συγκεκριμένα. Το ΡΕΞ ως αρχιτεκτονικό μνημείο ιδιαίτερης τέχνης πραγματικά είναι έτσι, αλλά κατασκευαστικά έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Όταν λέμε κατασκευαστικά, γιατί και εγώ δεν είμαι μηχανικός για να καταλαβαίνω τα πάντα, μου εξήγησαν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, όπως για παράδειγμα βότσαλα της θάλασσας και αυτά, κάποια στιγμή κοντά στη θάλασσα επηρεάζουν πάρα πολύ τη στατικότητα του κτηρίου και με αυτή την έννοια μας ζήτησε και θα γίνει άμεσα να βάλουμε ένα συνεργείο υπό την επίβλεψη μηχανικού που συνεργάζεται μαζί του εδώ στοιχείο, γιατί υπάρχουν και μηχανικοί ιδιώτες που συνεργάζονται μαζί του, όπως ο κύριος Μισιτλής και η κυρία Ελένη Κουμπάρη. Οπότε θα βάλουμε άμεσα ένα συνεργείο για να γίνουν 5 ή 6 τομές σε διάφορα σημεία που έχει υποδείξει, για να μπορέσουμε να δούμε το θέμα της στατικότητας του κτηρίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να προσθεθούν κάποια πράγματα που υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 60 και αφαιρέθηκαν, δηλαδή ήταν ξύλινοι εξώστες, αφαιρέθηκαν και στη δεκαετία του 60 έγιναν σκάλες διαφυγής και εκεί που ήταν οι ξύλινες εξέδρες έγιναν από μπετόν το οποίο είναι πολύ βαρύ και έχουν επηρεάσει τη στατικότητα του κτηρίου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, και δεν θέλω εδώ να παρεξηγηθεί, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα λέμε από την αρχή ότι όταν θέλεις να κάνεις κάτι, το ψάχνεις από όλες τις πλευρές. Δεν φτάνει μόνο μία χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να γίνουν τα πράγματα με σοβαρότητα. Και μάλιστα μου είπε ο κύριος Κίζης, ο καθηγητής, ότι αφού γίνουν αυτά τα πράγματα, στο επόμενο του ταξίδι, που θα είναι τέλος του μηνός ή αρχές του Οκτώβρη, θα φέρει μαζί του και κάποιον από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η θεωρία είναι διαφορετική από τη στην πράξη, για να τους πείσει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο κτίριο. Έτσι λοιπόν προχωράμε. Με διαβεβαίωσε βέβαια, εμείς του είπαμε ότι οτιδήποτε χρειαστεί είμαστε δίπλα του και άμεσα, και μας διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση και δεν θα επηρεάσει τον χρόνο παράδοσης της μελέτης. Εγώ το νόμο της 15 του Νοέμβρη ολοκληρωμένη την μελέτη με ό,τι χρειαστεί επιπλέον, και είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στείλει και στο Υπουργείο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2022 να έχουν γίνει τα τεύχη δημοπράτησης του ΡΕΞ.